Περισσότερα από 100 μαχητικά από 9 χώρες συναντήθηκαν στους ελληνικούς ουρανούς στην πολυεθνική άσκηση της πολεμικής αεροπορίας Ινίοχος 2024. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο. Η άσκηση διεξήχθη στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας και έλαβαν μέρος όλα τα σύγχρονα μαχητικά 4ης και 4ης πλάς γενιάς. Ακόμη ψηλότερα έθεσε και φέτος τον πήχη η πολυεθνική αεροπορική άσκηση Ινίοχος, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας μαζί με μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα από 9 συνολικά χώρες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της αεροπορικής άσκησης Ινίοχος είναι ότι διεξάγεται σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον με μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών. Πρακτικά οι σχηματισμοί χωρίζονται σε ερυθρές και κυανές δυνάμεις, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες στον αέρα, μέρα και νύχτα, σε ένα σύνθετο περιβάλλον αεροπορικών επιχειρήσεων με υψηλό βαθμό ρεαλισμού. Μέρα διακεκριμένων επισκεπτών στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ανδρέα Νικολακόπουλου. Ο Ινίοχος, όπως και οι άλλες ασκήσεις, όπου συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις και διοργανώνουν με μια απόλυτη επιτυχία, στην ουσία περνούν το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει τέτοια αποτρεπτική ισχύ, έτσι ώστε οποιοδήποτε επιβουλέας των εθνικών δικαίων, των δικαιωμάτων της πατρίδας μας, θα το σκεφτεί διπλά προκειμένου να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Σύσσωμη παρέστη επίσης στρατιωτική ηγεσία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα και τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραχο υπτάμενο Δήμο Στένη Γρηγοριάδη. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά παρακολουθήσαμε για μια ακόμα χρονιά την άσκηση Ινίοχος, με την οποία με συμμάχους και φίλες χώρες δίνουμε τη δυνατότητα στις αεροπορίες των χωρών μας να μπορέσουν να συνεργαστούν είτε σε διακλαδικό περιβάλλον με τη συμμετοχή και των άλλων κλάδων. Πάμε πάρα πολύ καλά, από ό,τι έχω μιλήσει με όλους τους ξένους που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως φιλοξενούσα χώρα, είναι όλοι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και από το επίπεδο της συνεργασίας και του κέρδους που θα έχουν σε τακτικές στον αέρα. Φέτος η άσκηση Ινίοχος 2024 που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση εισήλθε στη δεύτερη δεκαετία από τότε που έλαβε πολυεθνική μορφή, καθώς πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια να αναδειχθεί ως μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αεροπορικές ασκήσεις σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της είναι να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία μέσω προσομοίωσης περιβάλλοντος πολλαπλής απειλής με σκοπό τη συνολική επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των δυνάμεων που συμμετέχουν. We need to develop and maintain operational agility and synergy, which will allow us to employ whenever necessary air power across domains in the most effective way. The Ineos 24 exercise is focused on these goals, and I can assure you that we accomplish our objectives. Στη φετινή άσκηση, εκτός από την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών που είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα από την αρχή καθιέρωσής της, συμμετείχαν επίσης δυνάμεις του στρατού Ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της διοίκησης ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ, οι οποίες συνέδραμαν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σενάριων σε όλο το εύρος του ελλαδικού χώρου.